Ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, με αυτόν τον γιατρό. Διάβασε mm. για το θάνατο 14χρονη με γαστρικό δακτήλιο. Υπήρξε και άλλο περιστατικό. Τι έχει γίνει με αυτόν λοιπόν, τον άνθρωπο, είχα Με την, αυτόν τον επιστήμονα. Είχα τη θλιβερή πρωτιά να δω την ανακοίνωση του πατέρα τη 14χρονη, τον οποίο είχα φύγει στο Facebook, ε, λίγη ώρα μετά το θάνατό τη. Επικοινώνησα. Ε, νομίζω με... τη Εκκλησία. Είναι, Είναι κάτι... ηρεαία ναι, στην αρέας. επανομή. Ναι. Επικοινώνησα με τον άνθρωπο το συγκεκριμένο του. Νόμιζα ότι. Κάνει πλάκα, δεν, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι 14 χρόνια παιδί πέθανε ξαφνικά έτσι. Τελικά, με βάση όσα ισχυρίζεται ο πατέρα παιδιού, έγινε μια εγχείρηση. Σύμφωνοι, Α, αυτό ήταν, ε, έχει τελεσυδικήσει, καταδικάστηκε. Όχι, ο είναι ακόμα στα δικαστήρια για τη 14 χρόνια. Οπότε, 13χρονι, άρα, είναι υπόδικο δηλαδή για αυτό. Για τη 14 χρόνια, ναι, αλλά έχει καταδικαστεί άλλε δύο φορέ από ό,τι γνωρίζω. Μία στι 17 Πέμπτου του 22 από το Τριμελέ Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκη. Το πριν λίγο. Ναι, μαζί με έναν άλλο γιατρό καταδικάστηκαν και δύο για για το θάνατο ενό 24χρονου, ο οποίο έχασε ζωή του μετά από τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και αυτό. Πάλι δηλαδή με τον ίδιο τρόπο ναι, με την και, Και παλαιότερα, το 2012, υπήρχε Δημίκρη, μια καταδίκη. Δεν το έψεξε καθόλου. Σε αυτέ τι περιπτώσει πρέπει κάτι να τελεσυδικήσει, προκειμένου όχι να αποφανθούμε φυσικά ναι. αν φταίει ο ε, συγκεκριμένο ή όχι ο ναι. συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά προ στιγμή να είναι σε πάυση εργασία μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Δηλαδή τηρείται μια συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί πολύ απλά ένα θάνατος ενό ασθενού μπορεί να χαρακτηριστεί ανθρωποκτονία από αμέλεια ή μπορεί να χαρακτηριστεί επικίνδυνη ότι... σωματική βλάβη. πρόσεξε. Μπορεί να χαρακτηριστεί γιατί, μπορεί και έτσι... γιατί έτσι να είναι. Δηλαδή να ναι, είναι από αμέλεια. Ακριβώς. Αλλά... Είτε από αμέλεια, είτε ε, χωρί να τα ε, mm. βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, το αποτέλεσμα είναι ότι χάνει τη ζωή του ένα άνθρωπο. Που σημαίνει ότι κάποιο μπορεί να φταίει. Αυτό που μπορεί να φταίει και οι δικαστέ θα αποφασίσουν αν φταίει σε ποιο βαθμό και τι, ποια θα είναι η ποινή. Μπρέ. Εγώ άλλο ρωτάω όμω. Μέχρι να αποφασίσουν οι ναι, δικαστέ αλλά... στα ελληνικά δικαστήρια, που για να γίνει μια δίκη, ξέρουμε ότι περνάει. Μπορεί να τύχει να έχει και κάτι άλλο και να καθυστερήσει πάρα πολύ. Στο μεταξύ, αν τυχόν κι οσδήποτε μπορεί να φταίει, λειτουργεί την ίδια ώρα. Ναι. Χειρουργεί εν προκειμένου. Και, και λειτουργεί και χειρουργεί μέχρι να, να γίνει δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί έχουμε μια περίπτωση εδώ τη συγκεκριμένη. Ενό ανθρώπου που καταδικάστηκε δύο φορέ για θάνατο ανθρώπου. Και παρόλα αυτό ο Ιατρικό Σύλλογο δεν είχε επέμβει. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρέπει να τα βλέπει ο Ιατρικό Σύλλογο και να τα μαθαίνει ανεξαρτήτω δικαιοσύνη. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια από τα μέσα βγαίνουν τέτοιε ειδήσει να ενημερώνεται και να χρησιμοποιεί ό,τι νομική δυνατότητα υπάρχει, νομοθετικά ό,τι υπάρχει, για να προφυλάσει. Τον κόσμο και τον άνθρωπο που μπορεί να φταίει να μην φταίει. Μου προκαλεί ιδιαίτερο γεγονό το εξή. Το ιατρικό κέντρο που είναι από τα μεγαλύτερα τη Θεσσαλονίκη συνεργάζεται με αυτόν τον άνθρωπο. Με εκατοντάδε γιατρού φαντάζομαι έτσι. Γιατί ουσιαστικά τα ιατρικά κέντρα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Πρέπει να το δει οπωσδήποτε. Ναι. Πρέπει και, και οι ίδιοι οι φορεί τη υγεία, οι ιδιωτικέ κλινικέ κλπ. να έχουν την ευθύνη για όλου του συνεργάτε του. Δημήτρη Καραμπουρούν, συνθέσει.gr. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μου. Και θα παρακολουθούμε τα πάντα, να ξέρετε.